Και επειδή έχουμε κάνει έρευνα και είναι ένα θέμα πραγματικά της εκπομπής αυτό που παρουσιάζουμε τώρα και πάμε προς το τραπέζι μας για να υποδεχθούμε και τους καλεσμένους μας, ίσως μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει οι συνέπειες του πολύ μεγάλου όγκου των επισκεπτών στην χώρα μας, που πάντα δεν είναι, και δεν είναι καλές. Έχουν φυσικά αυτό το οικονομικό αποτύπωμα το θετικό, ωστόσο σε διάφορες περιοχές παρατηρούνται προβλήματα. Συνδεόμαστε εμείς τώρα με την Κέρκυρα. Εκεί μας περιμένει η κυρία Μερόπη Ιδραίου, είναι πρώην δήμαρχος της Κέρκυρας, και συνδεόμαστε και με την Χαλκιδική, με τον κύριο Ιωάννη Κουφίδη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Χαλκιδικής. Να ξεκινήσουμε νομίζω από τη Χαλκιδική, η Χρύσα. Να ξεκινήσουμε με τη Χαλκιδική, γιατί εγώ βρέθηκα εκεί τώρα στις διακοπές που πήγα και συγκεκριμένα στο Πευκοχώρι. Είναι αυτό που έλεγες, οι επιπτώσεις και του υπερτουρισμού. Ναι, καλός είναι ο τουρισμός, ναι, θέλουμε να γεμίσουν τα ταμεία μας και είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, κακά τα ψέματα. Αλλά είναι και αυτές οι επιπτώσεις όπως στη Χαλκιδική και θα μας τα πει τώρα ο κύριος Κουφίδης, εκεί όπου έχουμε συναντήσει ακόμη και περιστατικά έτσι, τουριστών ή και κατοίκων οι οποίοι κάνουν προκρατήσεις στο σούπερ μάρκετ για νερό. Καλή σας ημέρα. Καλώς. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο, υπερβολικό για τις προκρατήσεις για το νερό για τα σούπερ μάρκετ, αλλά όντως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι μόνο σημείο του υπερτουρισμού, όπως λέτε κι εσείς, αλλά είναι και της κλιματικής κρίσης, και θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Χαλκιδικοί τρέχουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια με μια πτώση 25-30% σε σχέση με πέρσι τον Ιούλιο. Άρα να μιλάμε για υπερτουρισμό όταν έχουμε αυτή την πτώση είναι λίγο οξύμορο. Από την άλλη, κάτι, όμως... Σας διακόπτω τώρα, επειδή και εγώ βρέθηκα στο Πευκοχώρι και στις περιοχές στη Χαλκιδική, όμως έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή και στις παραλίες και στα beach bar. Έχω αυτή την αίσθηση. Εσείς βέβαια έχετε τα στοιχεία. Έχει πάρα πολύ κόσμο όντως, αλλά δεν είναι κάτι υπερβολικό σε σχέση, κάτι τόσο διαφορετικό σε σχέση με πέρσι. Για να πω την αλήθεια, άλλα στοιχεία βλέπαμε από τις προκρατήσεις το χειμώνα, πολύ καλύτερα, αλλού είμαστε τώρα. Κύριε Κουφίδη, πάντως όμως... επειδή και πέρσι κάναμε το αντίστοιχο ρεπορτάζ, εγώ θυμάμαι κατοίκους στην Χαλκιδική σε πολλές περιοχές με το λάστιχο στο χέρι να δείχνουν στις κάμερες των δημοσιογράφων ότι δεν έτρεχε νερό. Άρα φαντάζομαι ότι αντίστοιχα είναι και οι εικόνες που λαμβάνουμε και φέτος από εκεί. Έτσι είναι. Απλά η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως μετά την πανδημία είναι για μένα η κλιματική κρίση. Θα σας πω μόνο ένα γεγονός. Βλέπουμε περιοχές ορεινές στην περιοχή όπως ο Πολύγυρος και η Αρναία, που ποτέ δεν είχαν ζέστη το καλοκαίρι, να αναγκάζονται οι κάτοικοι να βάλουν κλιματιστικά γιατί πλέον δεν το αντέχουν αυτό. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι στον ορεινό όγκο της Χαλκιδικής δεν χιόνισε ουσιαστικά φέτος, ούτε πέρσι. Και βλέπουμε ότι και οι βροχές είναι καταρακτώδεις με αποτέλεσμα να μην είναι ποτιστικές και να μην πλουτίζει το υδροφόρο ορίζοντας. Ο συνδυασμός όλων αυτών μαζί με τις υποδομές που είναι χρόνο και έχουμε και μεγάλη έλλειψη, γιατί η χρηματοδότηση είναι για 100.000 μόνιμους κατοίκους, ενώ εμείς το καλοκαίρι έχουμε τη σεζόν πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες, δημιουργεί αυτό το puzzle που είναι πολύ κακό για την περιοχή και κάτι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξουμε. Λένε πάντως οι κάτοικοι εκεί ότι οι πάρα πολλές και τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες με τον ατελείωτο αριθμό πισινών εξαντλούν πολύ πιο γρήγορα το διαθέσιμο νερό, έτσι. Κοιτάξτε, οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, και μιλάω για τα μεγάλα ρεζόρτ, θα έχουν και δικές τους γεωτρήσεις και θα κάνουν τέλος πάντων μία εγκατάσταση για να κοιτάξουν πώς θα λύσουν αυτό το πρόβλημα. Το ότι έχουμε μία ανοικοδόμηση η οποία δεν υπήρχε ποτέ, ποτέ όμως, αυτό είναι γεγονός. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται θέλουν τις υποδομές τους. Νερό, τώρα... βιολογικό. Σωστά. Υπάρχει κάποια οδηγία προς τους πολίτες έτσι, για τη χρήση του νερού ή δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο, γιατί το έχουμε δει σε πολλά άλλες περιοχές και σε νησιά να συμβαίνει. Αυτό η κουλτούρα για την εξοικονόμηση του ύδατος πρέπει να είναι από την παιδική ηλικία, πρέπει να διδάσκεται πλέον στα σχολεία. Το βλέπουμε ότι η κλιματική κρίση όχι απλά είναι εδώ, μας χτυπάει την πόρτα συνεχώς τα τελευταία 4-5 χρόνια και εμείς είχαμε και το φαινόμενο της ακαρπίας της ελιάς λόγω της κλιματικής κρίσης. Μια τεράστια οικονομική ζημία για τον νομό. Άρα από μόνοι μας πρέπει να κάνουμε τα πάντα για την εξοικονόμηση του νερού. Εγώ τώρα θέλω να περάσουμε και στην κυρία Ιδραίου, να συνδεθούμε και με την Κέρκυρα, γιατί Χρύσα λέγαμε στην αρχή αυτού του ημιώρου της εκπομπής ότι είναι ένας μοναδικός προορισμός η Κέρκυρα, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, πανέμορφο μέρος. Όμως οι φωτογραφίες που είδαμε να δημοσιεύονται στο sky.gr από το νησί δεν μας κάνουν και πολύ χαρούμενους για την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, αλλά και για το τι βιώνουν εκεί οι ίδιοι οι κάτοικοι. Κυρία Ιδραίου, γεια σας. Και αν μπορούμε να δούμε και τις φωτογραφίες αυτές με τα σκουπίδια που ξεχυλίζουν από τους κάδους. Και σε κεντρικά σημεία. Ναι, σε κεντρικά σημεία του νησιού και της πόλης της Κέρκυρας. Μπορεί να λέγεται ότι υπάρχουν συνεχείς αποκομιδές και τα λοιπά,
Ωστόσο, οι εικόνες αυτές σίγουρα δεν τιμούν κανέναν. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα από την όμορφη Κέρκυρα, πραγματικά ένα πανέμορφο νησί. Ευλογημένος τόπος, με μια υπέροχη παλιά πόλη, με πολύ όμορφες παραλίες, με όμορφα παραδοσιακά χωριά και με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και μνημεία που μπορεί να επισκεφθεί κανείς. Πραγματικά αντιμετωπίζουμε και εμείς τα προβλήματα όπως πολλά νησιά στην Ελλάδα, όπως προείπατε. Η κατάσταση αυτή με την αποκομιδή απορριμμάτων θέλουμε να πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι είναι ένα προσωρινό φαινόμενο λόγω από ό,τι δήλωσε και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού της λήξης κάποιων συμβάσεων εργαζομένων, όπου όπως πήραμε τις διαβεβαιώσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θέσαμε το ζήτημα, γρήγορα θα τακτοποιηθεί με την πρόσληψη κάποιων εποχικών εργαζομένων στην καθαριότητα για να μπορέσει να επέλθει μια ομαλότητα και μια ισορροπία στο ζήτημα αυτό. Πάντως, κυρία Ιδρεού, πράγματι είναι πολύ σημαντικό για ένα τουριστικό προορισμό, αλλά και για τους ντόπιους κατοίκους, για την υγεία μας. Φυσικά. Και εγώ έχω εδώ στα χέρια μου μια ανακοίνωση που έχει γίνει από την Ένωση Διπλωματούχων Ξεναγών και την Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας, με ημερομηνία 24 Ιουλίου, που θέτει κάποια ζητήματα για το νησί, μεταξύ αυτών και η ίδρυυση, αλλά λέει για την αποκομιδή ότι η κατάσταση με τα απορρίμματα είναι εξοργιστική, η κάδειξη χυλίζουν, οι δρόμοι σε πολλά σημεία είναι γεμάτοι σκουπίδια και αυτή η εικόνα προσβάλλει τους τουρίστες και δημιουργεί μια εξαιρετικά αρνητική εντύπωση. Έχουμε ένα καμπανάκι δηλαδή να χτυπά από τον τουριστικό κλάδο του νησιού πια. Είναι λογικό να ανησυχούν όλοι οι τουριστικοί φορείς, όπως και όλοι οι ντόπιοι κάτοικοι, γιατί όπως ξέρετε είμαστε ένας κατεξοχήν τουριστικός προορισμός και το εισόδημά μας εξαρτάται κατά 85% για να μην πω και 90% από την τουριστική δραστηριότητα. Σωστά. Άρα όλοι μαζί προσπαθούμε να βοηθήσουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε, ώστε να διαφυλάξουμε και το φυσικό μας περιβάλλον και το πολιτιστικό μας περιβάλλον ως κόρυν οφθαλμού, αλλά και όλοι μαζί να βοηθάμε στην αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος και όχι στην υποβάθμισή του. Γι' αυτό και εμείς και με την προτέρα εμπειρία που έχουμε και με την παραγωγική αντιπολίτευση που κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, προσπαθούμε να βοηθήσουμε ώστε να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ένα προσωρινό φαινόμενο. Και εμείς αυτό θέλουμε να πιστεύουμε, αλλά και οι εικόνες που βλέπουμε έτσι τόση ώρα, Αντώνη, είναι αποκαρδιωτικές. Δηλαδή, μιλάμε και για κάτι το οποίο είναι ανθυγινό, και κάτι το οποίο έτσι είναι ζημιογόνο και για το περιβάλλον και για τον τουρισμό και για τους ίδιους τους κατοίκους και όλα αυτά στο μέσο της τουριστικής περίοδου. Και το αντιλαμβάνομαι αυτό για τις συμβάσεις που έληξαν, αλλά δεν πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Ναι, και κυρία Ιδρέου, νομίζω ότι επειδή είσαστε πρώην δήμαρχος του νησιού, είχατε κληθεί κι εσείς να αντιμετωπίσετε συμβάσεις που έληγαν, ωστόσο εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου αυτό είναι κάτι το ανεξήγητο, για μένα τουλάχιστον, που το παρακολουθώ και ως επισκέπτης αλλά και δημοσιογραφικά. Πράγματι, το είχαμε αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό σε όλη του την οξύτητα και ευτυχώς τα καταφέραμε και το κερδίσαμε το πρόβλημα αυτό για την υγεία των κατοίκων πρώτα απ' όλα, όπως είπατε, για το φυσικό μας περιβάλλον, για την τουριστική μας δραστηριότητα. Ίσως η νέα Δημοτική Αρχή, επειδή είναι στους πρώτους μήνες της θητείας, μπορεί να μην έχει βρει ακόμα ακριβώς το μηχανισμό της, να μην έχει βρει ένα συντονισμό και ένα βηματισμό όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ να βοηθήσουμε, ώστε να αφήσουμε πίσω μας αυτές τις κακές εικόνες που πραγματικά μας γυρνάνε σε ένα άσχημο παρελθόν που δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Γι' αυτό θέλω να είμαι αισιόδοξη και να πιστεύω ότι θα ξεπεραστούν τα προβλήματα. Υπάρχει και θέμα με το νερό, κυρία Ιδρέου, έτσι δεν είναι? Υπάρχει, όπως και σε άλλες περιοχές, σας άκουγα που λέγατε και για τη Χαλκιδική, γίνονται προσπάθειες ώστε να μην αποτελέσει και αυτό ένα από τα προβλήματα που θα προκαλέσει μια δυσφήμιση και μια έτσι κακή εικόνα στους σκέπτες, αλλά και πρόβλημα στην καθημερινότητα των συνδημοτών μας, των τόπιων κατοίκων, των συμπολιτών μας. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει έτσι κάποια οδηγία και εκεί για τους κατοίκους. Καλά, πάντα η οδηγία υπάρχει, απλά δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, στην έκτακτη περίπτωση. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία. Οφείλουμε όλοι βέβαια να διαφυλάσσουμε το νερό, είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Να κάνουμε εξοικονόμηση όσο μπορούμε, γιατί και στα νησιά, όπως καταλαβαίνετε, είναι ακόμα πιο δύσκολες οι υποδομές και οι συνθήκες. Και πραγματικά το καλοκαίρι, τη σεζόν, κατακλυζόμαστε από επισκέπτες που βεβαίως και τους καλοδεχόμαστε και τους επιθυμούμε και θέλουμε να συνεχίσουν να έρχονται, γιατί πράγματι και η Κέρκυρα είναι πανέμορφη, αλλά όπως είπα
και η τοπική κοινωνία εξαρτάται τα μέγιστα από το τουριστικό προϊόν και την τουριστική δραστηριότητα. Εγώ πριν πάμε στον κύριο Κουφίδη, επειδή μπορεί κανείς να αναρωτιέται γιατί σήμερα φιλοξενούμε την πρώην δήμαρχο της Κέρκυρας και όχι τον νυν δήμαρχο, ο οποίος είναι και αρμόδιος να δώσει απαντήσεις, να πούμε ότι ο Σκάι προσπάθησε πολλαπλώς να επικοινωνήσει. Κάποια στιγμή απάντησε ο δήμαρχος, οργισμένος για το ρεπορτάζ που παρουσιάζουμε. Θεωρεί ότι εμείς προχωρούμε σε δυσφήμιση του νησιού και ότι όχι αυτές οι εικόνες που κάνουν γύρω του κόσμου. Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσα από τα κλικ των τουριστών. Δεν δέχτηκε να εμφανιστεί στον Sky και να μας απαντήσει γιατί συμβαίνει αυτό. Είπε ότι κάνουν 4 φορές την ημέρα αποκομιδή. Δεν φαίνεται από τις εικόνες που δημοσιεύουν οι ίδιοι κάτοικοι. Εμείς είμαστε εδώ πάντως, Αντώνη, όποτε. Θέλει ο Δήμαρχος, ακόμα και αύριο φυσικά, να τον φιλοξενήσουμε. Πάμε και στη Χαλκιδική όμως, γιατί ακούσαμε και για την Κέρκυρα, ότι, κύριε Κουφίδη, ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Δεν ξέρω αν εκεί είναι όλες τις ώρες της ημέρας ή αν τις πρωινές, τις πολύ πρωινές ώρες υπάρχει νερό, το μεσημέρι είναι που υπάρχει το ζήτημα, το βράδυ ξαναέρχεται. Έχει να κάνει ανάλογα με τις περιοχές και ανάλογα με τις ημέρες. Στις καθημερινές είναι καλύτερα τα πράγματα. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται τεράστιος όγκος επισκεπτών και από το νομό Θεσσαλονίκης, το πράγμα δυσχεραίνει όπως καταλαβαίνετε. Γίνονται προσπάθειες, φιλότιμες προσπάθειες από την τοπική αυτοδιοίκηση και με υδροφόρες και με άλλους τρόπους. Και κυρίως όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι την εξοικονόμηση για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το κοινωνικό αγαθό όλοι μας. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο καλεσμένους μας σήμερα. Δύο εξαιρετικά μέρη, και η Χαλκιδική και η Κέρκυρα. Εύχομαι πραγματικά μια εξαιρετική τουριστική σεζόν, γιατί το αξίζουν αυτές οι περιοχές. Είναι διαμάντια της ελληνικής ομορφιάς. Και να μην ξαναδούμε έτσι και τέτοιες εικόνες. Βασικά στην Να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Ευχαριστούμε πολύ.